προστατεύει τον αδελφό του, πήγαινε με τον μπαμπά του να κυνηγήσουν στο δάσος. Δηλαδή, ο πατέρας του, οι αρχές που το έδωσε ήταν πολύ συγκεκριμένες. Καταλαβαίνετε, είναι για ένα παιδί να πάει στο στρατό, ας πούμε, κάποια στιγμή. Δηλαδή, δεν είχε ίχνος κριτικής έναντι της Αμερικής. Όταν αυτός ο Chris Kyle είδε κάποια στιγμή τους δίδυμους πύργους να πέφτουν στην τηλεόραση, αυτόματα πήρε την απόφαση να καταταγεί και να πάει να βοηθήσει την πατρίδα του. Δεν κρίνει ο Clint Eastwood καθόλου το στρατό, τον πόλεμο αυτόν στο Ιράκ. Γιατί έγινε, ποιος είναι ο λόγος, αν ήταν σωστός, αν δεν έπρεπε η Αμερική να εμπλακεί κλπ. Όχι, δεν τον ενδιαφέρει αυτό. Δεν τον ενδιαφέρει το αίτιο του πολέμου, αλλά η ιστορία ενός στρατιώτη και κυρίως το πώς αυτός ο στρατιώτης πήρε αναγκαστικά μια απόσταση ψυχολογική από το βάρος της βίας, από όλο αυτό που του συνέβαινε όταν επέστρεψε στην οικογένειά του. Και αντίθετα με άλλους πολέμους παλιότερους, τον πρώτο, τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, που τα πράγματα ήταν ξεκάθαρα, ήταν ομόφωνη και ομόψυχη η αντίσταση, η αντίσταση των πολιτών. Σαμάτα, ρε παιδί μου! Τι βία είναι αυτή! Γιατί του την είπα και το όλιωσε. Του είπα ούτε μία. Δηλαδή, εγώ ξανθιά και στην κατάσταση αυτή και έχω θερήσει 10. Εσύ, χωρίς μαλλιά, ένα και κοντζάμ άντρας με γυμναστικές. Μία έπιασε και τη θέρισε. Σαν τον Ελέγχο. Και την έδιρε ήταν. Τη χτύπαγε, τη χτύπαγε. Αλίπητα. Σαν χταπόδι στο βράχο. Μιλάγαμε για βία, λοιπόν. Βέβαια. Όπως είδαμε. Είδα τις προάλλες.